Μαζονάκης φωτογραφήθηκε για την αφίσα του νυχτερινού κέντρου που θα εμφανίζεται το καλοκαίρι στην Αθήνα και εμείς ήμασταν εκεί. Μαζό! Να και μια ευχάριστη νότα σε αυτή τη μέρα που είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Το τρελοκόριτσι. Ήρθες έτσι σαν μια πνοή ανέμου, ας πούμε. Μου αρέσει, πες μου κι άλλα μαζί. Να μας δροσίσεις, ναι. Ο τραγουδιστής ήταν ευδιάθετος και μας μίλησε για όλα. Μέχρι και ότι με το που θα τελειώσει αυτό το Σαββατοκύριακο τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, θα πάει στο Άγιο Όρος. Είναι το φινάλε. Στη Θεσσαλονίκη έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα με υποδέχονται με μια τεράστια αγκαλιά και μετά έρχονται οι διακοπές. Άγιο Όρος, τώρα με ξέρεις τι κορίτσι είμαι εγώ. Θα πας φέτος? Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω. Πάλι θα έχουμε ντράβαλα, Γιώργο. Πάλι θα σε κυνηγάμε. Αν θα πας να μονάσεις, τι θα κάνεις? Μα είναι δυνατόν? Δύσκολη καλοκαιρική. Υπάρχει και δυσκολότερη, η οικονομική κρίση. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Άσχετα να θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνουν καλύτερα. Πιστεύεις ότι φταίτε κι εσείς λίγο οι καλλιτέχνες? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε βάλει το χέρι μας σε όλο αυτό το θέμα. Έχεις ρίξει νερό στο κρασί σου? Μόνο εγώ έχω ρίξει νερό στο κρασί μου, όλος ο κόσμος. Σαφώς, μα είναι δυνατόν? Θα πρέπει να ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσα σε μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου. Ξεκινάμε στις 26 Αυγούστου μαζί με τον Ισαΐα Ματιάμπα. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε να κάνουμε ένα πάρτι 10 ημερών.